Χιμάρα. Ο ευθύνη Χιμάρα είναι εδώ μαζί μα στο στούντιο με όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο. Καλημέρα. Καλημέρα, Νικόλ. Ναι, πολύ θερμά πρέπει να σου πω ότι στηρίζει ο, ο κύριος Γεωργιάδη. Ε, κοίταξε, συνολικά διήρκησε δυόμιση ώρε στα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία η ενημέρωση από τον Υπουργό Επικρατεία τον ε, Άκη Κέρτσο. Ε, η ενημέρωση σχετικά με τη ρύθμιση που θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ο Υπουργό Επικρατεία, αρχικά ουσιαστικά τοποθετήθηκε. Σύμφωνα με όλε τι πληροφορίε, χρησιμοποίησε μια ρίση του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι ανήκουμε στη Δύση οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά. Και είπε στην ουσία ότι έχω προσέλθει σε και μια. Κάποια νέα... ανατρίχιασαν στη Νέα Δημοκρατία, ναι, μαθαίνω Εγώ τώρα μόλι το... το άκουσα. Αλήθεια είναι αυτό από το περιβάλλον mm. του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά. Ήταν μια αναφορά που δεν άρεσε καθόλου στο περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού. Ε, Παρ' όλα αυτά. Ο κύριο Θα Σκερτζας τα πούμε τα για τα τον συμβαίνει. κύριο Σαμαρά μετά. Ναι, είναι με ένα άλλο κεφάλαιο ο κύριο Σαμαρά. Ε, είπε στην ουσία ότι έχω προσέλθει με χαρά σε μια ευρύχωρη Νέα Δημοκρατία που είναι ένα καθρέφτη τη κοινωνία ε, και ότι αντιλαμβάνεται το πόσο δύσκολο είναι για όλους στη Νέα Δημοκρατία ε, να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη υπερψήφιση. Από την άλλη μεριά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ε, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, είπε ότι ε, γνώμονας πρέπει να είναι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος σε πληροφορών Νικόλ ε, για να μην ψηφιστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση και μάλιστα είπε και το άλλο. Ε, είπε ότι σημείωσε με νόημα ότι δεν μπορεί αυτοί που ή δεν ψήφισαν ή καταψήφισαν το σύμφωνο ε, συμβίωση το 2015 να να το επικαλούνται αυτή τη στιγμή και να λένε ότι του καλύπτει. Ε, και και ο Γεωργιάδη δεν ήταν ανάμεσα σε εκείνου που δεν ναι, το είχα Ήταν μια... και λίγο αυτοκριτική. Ήταν αυτό. μια μονφή ενάντυ... <σχε> του, <σχε> του... <σχε> <σχε> απέναντι στον εαυτό του, απέναντι ενδεχομένω και στον κύριο Σαμαρά. Δεν Ήταν ένα κανείς. μήνυμα, ναι. Ήταν ένα μήνυμα. Ε, βασικό, το βασικό ρόλο στην ενημέρωση είχε ο Άκη Κέρτσο. Είχε ένα αναλυτικό PowerPoint που ουσιαστικά μέσω του οποίου επιχείρησε να απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα. Ο κύριο Κέρτσο θα είναι και ο εισηγητή του νομοσχεδίου όταν έρθει στη Βουλή. Ναι. Θα είναι ο εισηγητή. Ε, επειδή καταλαβαίνει ότι τα τηλέφωνα πήραν φωτιά ε, χθες, χθε, αυτό που έλεγαν ε, πολλοί βουλευτέ είναι ότι έδωσε αρκετέ ουσιαστικέ απαντήσει για ζητήματα που ετέθησαν. Ουσιαστικά, ωστόσο, και θέλω να επιβεβαιώσω τον κύριο Παπαδημητρίου αυτό που είπε πιο πριν, ότι ε, δεν φαίνεται ότι αυτοί που διαφωνούν άλλαξαν άποψη. Αυτό ήταν κάτι που ε, σχολιάστηκε από πολλού. Ότι δεν φαίνεται αυτοί που έχουν διαφωνίε. Ε, Ευθύνη τώρα για να τα λέμε τα πράγματα και με το όνομα του. Νομίζω ότι και ο στόχο όλη αυτή τη προσπάθεια. Ε, εσωκομματικού κατευνασμού που γίνεται στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι τόσο να αλλάξουν άποψη και να, βγουν, να στηρίζουν εν το νομοσχέδιο. Ο κύριος στόχος είναι όσοι δεν θα ψηφίσουν, τουλάχιστον να επιλέξουν την αποχή για να μην δημιουργηθούν πολύ σκληρές πολιτικές εντυπώσεις, αλλά και για να διευκολυνθεί η έγκριση του νομοσχεδίου επί μικρότερου αριθμού ψηφισάντων. Σωστά. Και έχει τεθεί κι άλλος ένα στόχο να μου επιτρέψεις να σου πω. Ε αυτό είναι γεγονό. Έχουν θέσει ένα στόχο στο μέγαρο Μαξίμου να υπερψηφιστεί από τα δύο τρίτα των βουλευτών. 100 δηλαδή, 100 πλάσ. Δεν είναι εύκολο στόχο, σύμφωνα με τι πληροφορίε, αλλά αυτό είναι ο στόχο. Ε, να σου πω λοιπόν τώρα για του επιφυλακτικού και του διαφωνούντε. Καταρχήν, ναι. είχαμε την κυρία Βούλτεψη και τον κύριο Σπανάκη που τοποθετήθηκαν με σαφήνεια υπέρ του νομοθετήματο. Ε, ο υφυπουργό άμυνα Γιάννη Κεφαλογιάννη, που είναι στου επιφυλακτικού, άκουσε το μεγαλύτερο μέρο τη ενημέρωση, έθεσε και κάποια ερωτήματα. Ο κύριο. Uh, Κυρανάκη, επίση, που είναι και αυτός του επιφυλακτικού, έθεσε με τη σειρά του uh, ορισμένα ερωτήματα. Uh, πιο εχμηρό, Υφυπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, uh, και Κελέτσι. Uh, επίση. Uh, Είπε διαφώνηση ανοιχτά σε ορισμένα σημεία. Ε, κράτησε επίση κλειστά τα χαρτιά τη Υπουργό Οικογένεια Μαρία Κεφάλα, η οποία και εκείνη έχει ισχυρού προβληματισμού. Ε, η βουλευτή Άννα Καραμαλή αποχώρησε στα μέσα τη ενημέρωση. Η οποία οδοπλώθηκε. εξ αρχή έχει εκφράσει κατηγορηματικά την αντίθεσή τη. Και εξ αυτών που τοποθετήθηκαν με έντονου προβληματισμού ή ξεκάθαρα αρνητικά είναι ο Κώστας Καραγκούνη, που τόνισε ότι θα μπορούσαν τα ζητήματα που αφορούν ε, τα παιδιά των ομόφιλων ζευγαριού να ρυθμιστούν μέσω παρεμβάσεων στο Σύμφωνο Συνδείου. Μα τα έλεγε και εδώ την περασμένη εβδομάδα. Ακριβώ, ο ε, βουλευτή ε, Πυραιό Νίκο Βλαχάκο, ε, Κώστας Κώστα Κατσαφάδο, ε, Κατσανιώτης, Ανδρέα ε, Κατσανιώτη, όπως όπω και ο Στέλιος Πέτσα ήταν στου ε, διαφωνούντε. Σήμερα η ενημέρωση θα συνεχιστεί. Στη θέση του κ. Άδων Γεωργιάδη θα είναι ο έτερος αντιπρόεδρος τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Κωστή ε, Χατζηδάκη και βεβαίω και εκεί υπάρχουν πολλοί προβληματισμένοι. Στο, είναι... Στο σημερινό group Στο σημερινό Έτσι, ανάμεσά του είναι ο Ευρυπίδη Τηλιανίδη, ο Μίλτος Χρυσομάλη, ο Μάξιμο Χαρακόπουλο, βεβαίω ο Θάνο Πλεύρη και ο Νότη Μηταράκη. Έχουν και αυτοί εκφράσει τι διαφωνίε του. Και βεβαίω το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και που έχει προκαλέσει πολλέ συζητήσει είναι η τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού. Ε, η τοποθέτηση του Αντώνη ε, Σαμαρά που ε, ήρθε με την πολύ αιχμηρή του απάντηση στο μήνυμα που έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, έτσι ακριβώς ότι είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι το 2015 είχε απόσχει από την ψηφοφορία για το σύμφωνο συμβίωσης. Γιατί όμως υπήρξε αυτή η αναφορά να θυμίσουμε σε όποιους δεν θυμούνται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Γιατί ο κύριος Σαμαράς σε πρόσφατες δηλώσεις του, για να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, είχε, πει, είχε ουσιαστικά καυτηριάσει, είχε σχολιάσει την προτροπή του Πρωθυπουργού σε αποχή για τους βουλευτές και είπε ότι δεν γίνεται να λέμε στην κοινωνία να συμμετέχετε και να λέμε στους βουλευτές να απέχετε. ο έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε αυτό και είχαμε χθε την οξία ε, τοποθέτηση από του συνεργάτε του κ. Σαμαρά. Θα δούμε και τη σχετική κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Λένε λοιπόν οι συνεργάτε του κ. Σαμαρά ότι δεν αντιλαμβανόμαστε το μάθημα που θέλησε να δώσει σήμερα ο κ. Παύλο Μαρινάκη στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Επί τη ουσία, πιστεύει η κυβέρνηση ότι το σύμφωνο συμβίωση και ο γάμο είναι το ίδιο πράγμα. Δεν γνωρίζει ότι το σύμφωνο συμβίωση αφορά σε νομικά ζητήματα για τα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ ο γάμο αφορά στην τεκνοθεσία, δηλαδή στα παιδιά, στη μητέρα και στον πατέρα. Επί τη διαδικασία, ο Αντώνη Σαμαρά ω Πρωθυπουργό ουδέποτε προέτρεψε ούτε υπέδειξε του, την αποχή. Και ω πρόεδρο Νέα Δημοκρατία, σεβάστηκε απολύτω το ζήτημα συνείδηση που του έθεσε ο Κυριακό Μητσοτάκη κατά την εκλογή του προκόπη Παυλόπουλου ω πρόεδρου τη Δημοκρατία. Γι' αυτό α είναι πιο προσεκτικό ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και α συνειδητοποιήσει ότι ο πολιτικό αντίπαλο Νέα Δημοκρατία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ο Αντώνη Σαμαρά. Στην ουσία, ευθύμη αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ένα έντονο δημόσιο διάλογο κυβερνητικού εκπρόσωπου ναι. και Αντώνη Σαμάρα, κυβέρνηση και, και Αντώνη Σαμάρα. Εντάξει, ε, να θυμίσουμε βεβαίω, γιατί αυτό έχει ένα νόημα. Είχε πει κάποτε ο Αντώνη Σαμάρα ε, ότι δεν θα γίνουμε ποτάμι. Είχε πει, σου θυμίζω, πριν από κάποια χρόνια σε ε, ε, ένα ε, συνέδριο στην ε, ε, Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να πει κανεί ότι αντικατοπτρίζει και του προβληματισμού του πρώην Πρωθυπουργού του σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση με τον... Έχει στρίψει, βρε παιδί μου, πολύ φιλελεύθερα το τιμόνι τη Νέα Δημοκρατία. Ο, Κυριάκος Κυριάκο Έτσι ακριβώς. Ναι. ακριβώ. Ε, τώρα, στον Αντένα μίλησε ο υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό μετά από όλα αυτά και κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη και θέλησε να χαμηλώσει, να ρίξει λίγο τους τόνους. Ε, είπε η ότι... συνέχεια του διαλόγου. Ναι. Η συνέχεια του διαλόγου. Είπε ότι δεν αντιδικούμε, ότι δεν θα μπορούσα να αντιδικήσω με έναν πρώην πρωθυπουργό και με τον Αντώνη Σαμαρά. Απλά απαντήσαμε Στι δηλώσει του. Ε... Να δούμε τι είπε ο κύριο Μαρινάκη και να συνεχίσουμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Στις... Δεν θα η μπορούσα η ποτέ, η μέρα, η μέρα. ούτε μπήκα, ούτε να μπω σε αντιπαράθεση με έναν πρώην πρόεδρο του κόμματο, έναν πρώην πρωθυπουργό. Αυτό το οποίο έκανα και κάνω και νομίζω ότι έχω υποχρέωση να κάνω είναι ω κυβερνητικό εκπρόσωπο, ω εκπρόσωπο τη κυβέρνηση και του πρωθυπουργού, σε ε, προκειμένου ενημέρωση πολιτικών συντακτών, όταν δέχομαι μία ερώτηση, να δίνω για μένα αυτή που πιστεύω εγώ για την κυβέρνηση την κατάλληλη απάντηση. Εν προκειμένου υπήρχε μία ας πούμε, διατύπωση, ένα αφήγημα, μία επιχειρηματολογία τις προηγούμενες ημέρες, ότι ο Πρωθυπουργό οθούσε τους βουλευτές σε αποχή, ενώ οθούμε τους πολίτες σε συμμετοχή. Και πράγματι, στην πράξη ο κ. Μητσοτάκη και η κυβέρνηση αυτή κάνει και κινήσει για την αντιμετώπιση του φαινομένου τη αποχή, όπω είναι η επιστολική ψήφο. Αλλά επιστρέφουμε στο θέμα μα. Ήθελα λοιπόν και έπρεπε νομίζω να απαντήσω και να πω την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια, Η αλήθεια είναι ότι ποτέ ο Πρωθυπουργό δεν νόθησε του βουλευτέ την αποχή, γιατί είναι ο Πρωθυπουργό που εισηγείται αυτό το νομοσχέδιο και ζητάει την υπερψήφιση και από του δικού μα βουλευτέ και βέβαια από τα υπόλοιπα κόμματα. Αν είναι αξιοπρεπή στάση και το λέει ο πρόεδρο του κόμματο, του δίνει στην επιλογή και σχεδόν τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργό τι είπε, ένα άνθρωπο που θέλει να περάσει ένα νομοσχέδιο. Ζητάει την υπερψήφιση και το έκανε. Είπε από την καταψήφιση, απευθυνόμενο στου βουλευτέ του κόμματο του, γιατί είναι και πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, είναι προτιμότερη αποχή. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ εύκολα να γίνει αντιληπτό. Εγώ λοιπόν απάντησα σε μία ερώτηση. Για να μην έχει πρόβλημα στα κουκιά. Στις... Στις... Δεν είναι θέμα κουκιών. Είναι ένα νομοσχέδιο για μα σημαντικό. Λοιπόν, ε, είδαμε όντω ότι ο κύριος Μαρινάκη επιχειρεί να ρίξει του τόνου ε, στην δημόσια αυτή αντιπαράθεση mm. με τον ε, Αντώνη Σαμαρά. Μένουν ανοιχτά πολλά θέματα. Πάντω είναι όντω μια προτροπή σε αποχή η στάση η οποία είδαμε μέχρι τώρα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση. Σίγουρα και ένα ακόμα θέμα που μένει ανοιχτό είναι ο κύριο Βορύδη, ο Υπουργό Επικρατεία. Θέλω να σου πω ότι. Χθες... Μεγάλο πολιτικό θέμα. Μεγάλο πολιτικό θέμα. Αυτό το οποίο λέγεται και βγαίνει ω συμπέρασμα είναι ότι ο κύριο Βορύδη θεωρείται ω ένα δεξιό αντίβαρο σε ένα κεντρογενέ μαξίμου. Αυτό λέγεται ουσιαστικά. Και γι' αυτό γιατί στο λέω, Νικόλ, γιατί υπήρξε μια συνάντηση του Πρωθυπουργού Διαζώση ε, με τον κύριο Βορύδη και ουσιαστικά. Ε, αυτό που μπορεί να πει κανεί είναι ότι βρίσκονται σε συνεννόηση ώστε από τη μία ο κύριο Βορύδη να μην παραβιάσει τι διακεκριμένε του, του θέσει, αλλά και να μην τραυματιστεί από την άλλη κυβερνητική συνοχή. Κοινώ να μην καταψηφίσει, να απέχει και ο, ο κύριο Βορύδη. Είναι ένα είναι ένας τρόπο ουσιαστικά να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα στη σχέση μεταξύ Βορύδη και Μαξίμου. Τώρα είχαμε και Μένει τοποθέτηση... όμω και αυτό είναι ένα περίπλοκο ζήτημα που θα το δούμε, είναι. διότι αν γίνει αποδεκτή ε, ω αξιοπρεπή στάση και μη πολιτικά επιζήμια Uh, η αποχή του κυρίου Βοριδή, που είναι κορυφαίος Υπουργό και άλλοι υπουργοί ή υφυπουργοί οι οποίοι έχουν ενστάσεις uh, για το νομοσχέδιο. Να δούμε αν θα γίνει αποδεκτή και για αυτού η αποχή. Έτσι ακριβώ. Και από την άλλη μεριά, είχαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίο παραχώνησε συνέντευξη χθε του 2019. Έχουν κύριο. κάτι προβληματάκια και στο ΠΑΣΟΚ με το θέμα. Έχουν, βεβαίω. Ο κύριο Ανδρουλάκη ε, τοποθετήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα mm. και είπε ότι επί τη αρχή στο ΠΑΣΟΚ είναι θετική στην πρόταση νόμου. Αλλά υπογράμισε ότι αναμένουμε το νομοσχέδιο τη κυβέρνηση για να λάβει το ΠΑΣΟΚ ε, τι τελικέ του αποφάσει. Βεβαίω, εκτίμησε ότι μπορεί να υπάρξουν και κάποιοι που δεν θα υπερψηφίσουν ακόμα και στο Ισπανικό. Εγώ μαθαίνω ότι υπάρχουν 8 με 10 βουλευτέ του Πασόκη, οι οποίοι είναι προβληματισμένοι, είτε πιο έντονα είτε λιγότερο έντονα, και αυτό είναι και ένα λόγο που ο κύριο Ανδρουλάκη δεν θα πάει σε κομματική πειθαρχία στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και βεβαίω εξέφρασε και την έκπληξή του στη συγκεκριμένη συνέντευξη που ο Πρωθυπουργό προτίμησε να ουσιαστικά να προτρέψει του βουλευτέ του στην αποχή. Έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Να δούμε και τον κύριο Ανδρουλάκη. Η θέση μα είναι τώρα και χρόνια στο πρόγραμμά μα. Εμεί δεν είμαστε αλακάρδη ε, είμαστε υπέρ τη θερμοθέτηση του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι καταγερμένο πολλά χρόνια στο πρόγραμμά μα. Ήμασταν αυτοί οι οποίοι φέραμε το οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα. Έχουμε στήριξει όλε τι μεγάλε μεταρρυθμίσει. Επί τη αρχή είμαστε θετικοί. Περιμένουμε, μπορώ να πω, θα ψηφίσω ένα νόμο που δεν έχει ακόμη κατατεθεί. Εμεί δεν βάζουμε κομματική πειθαρχία. Κάτι που έχουν κάνει εκατοντάδε φορέ τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Εσωτερικά. Πιθανόν και κάποιοι να μην το ψηφίσουν. Έχει ξαναυπάρξει πρωθυπουργό που το παίζει με τα φέρνει ένα νόμο και λέει στου βουλευτέ να φύγετε από τη Βουλή και στου υπουργού και στου υπουργού ακόμη. Εμεί μια αντίληψη που λέει ότι μπορούμε να κάνουμε παραγγελία παιδί με όνομα και φίλο, διαφωνούμε. Θα έρθει ο νόμο, θα τοποθετηθούμε, είναι στο πρόγραμμά μα, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Και μα προτεραιότητα είναι τα δικαιώματα του παιδιού, το συμφέρον του παιδιού. Λοιπόν, ναι, επί της αρχής, αλλά να έρθει ο νόμος να δούμε για να τοποθετηθούμε. Δεν είναι εύκολο το ζήτημα ούτε για το uh, ΠΑΣΟΚ. Και έτσι αυτό δείχνουν και οι δημοσκοπήσει. που Δεν είναι μόνο για το ΠΑΣΟΚ ένα δύσκολο ζήτημα. Έχουμε τις εξή. Στα αποτελέσματα τη δημοσκόπηση Opinion Poll για λογαριασμό του ΔΕΤΟΚ, θα δούμε τη σχετική κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Το 46,7% τάσεται υπέρ α, του γάμου μεταξύ των α, ομοφύλων, έναντι ενό 50,4% που διαφωνούν. Ε, διαφωνεί επίση με την τεκνοθεσία. Θα δούμε στα μέσο επόμενη κάρτα: το 71,9% ενώ συμφωνεί το 24,8%. Εδώ είναι πολύ μεγάλη ε, η διαφορά. επιβεβαιώνεται και δημοσκοπικά ότι το πιο θερμό και ευαίσθητο ζήτημα είναι η τεκνοθεσία. Έτσι και από την άλλη μεριά έχουμε ε, τη μεγάλη έρευνα της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Το 54,8 θα δούμε στην αμέσως επόμενη κάρτα των συμμετεχόντων στην έρευνα. Απαντά καταφατικά στο ερώτημα αν συμφωνεί α, στην νομοθέτηση και στην Ελλάδα του πολιτικού γάμου μεταξύ των ατόμων του ίδιου φύλου. Α, και στον αντίποδα οι σε μια τέτοια προοπτική φτάνουν στο 42,5%. Προς την ίδια κατεύθυνση, υπέρ της υιοθεσίας παιδιών από μόφυλα ζευγάρια, τάστε το 52,9%. Ε, θα δούμε στην αμέσω αμέσως επόμενη κάρτα. Ενώ αντιτίθεται το 40,9% Νικόλ. Δηλαδή υπάρχει διχασμένη. Βλέπουμε Είναι διχασμένη, διχασμένη η κοινή γνώμη στην καλύτερη περίπτωση. Επιτώσει και υπάρχει ένα έτσι πολύ αρνητικό Uh, κλίμα στο κομμάτι τη uh, τεχνοθεσία. Uh, θα μείνουμε στο θέμα, θα μιλήσουμε αμέσω τώρα και με τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Βασίλη Κονόμα. Αλλά ευθύμη να πούμε εδώ ότι στην πολιτική ατζέντα τη ημέρα έχουμε και ένα κησέα. Ε, περίπου σε μισή ώρα από τώρα ξεκινάει. Κησέα στι 12.30, αρωτικές αλλαγέ, Νικόλ. Και θα σου πω ότι σύμφωνα με τι πληροφορίε, ε, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η αντικατάσταση του αρχηγού τη Ελλά, του Λάζαρου Μαυρόπουλου, ε, στη θέση του πρόκειται πάλι σύμφωνα με τι πληροφορίε να τοποθετηθεί ο Δημήτρη Μάλιο, ο οποίο έχει την ευθύνη τη ασφάλεια συνόρων. Και βεβαίω δεν θα είναι ε, η μοναδική αλλαγή αυτή. Οι πληροφορίε λένε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ξανά το Υπουργείο Μιχάλη Χρυσοχοήδη ότι πάμε για. Σαρωτικέ ε, αλλαγές, Η εγκληματικότητα δεν είναι πεδίο yeah. από εκείνα με τι καλύτερε επιδόσει τη κυβέρνηση.